Κοντά μου είναι ο Μιχάλης Πανός, ο Γενικός Αρχηγός Ομάδας Αθηναϊδας. Μιχάλη, επιστρέφεις εγνώριμα λιμέρια για σένα στην Αθηναϊδα, έχοντας αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής και σε εθνικές κατηγορίες ακόμα. Δέλτα εθνική σίγουρα, δεν θυμάμαι αν ήταν και γάμα. Πολύ ωραία λοιπόν. Οπότε είσαι σε μια ομάδα την οποία μπορείς να χαρακτηρίσεις και οικογένειά σου και σπίτι σου, νομίζω. Οπότε ίσως γίνονται λίγο πιο εύκολα για σένα τα πράγματα, σαν από το πόσο του Γενικού Αρχηγού, ή μήπως σου προσδίδει, σου δίνει μάλλον και περιπλέον βάρος όλο αυτό? Καταρχάς είναι ακριβώς όπως το είπες, γιατί επιπρόσθετα, πέρα από το ότι όντως έχω αγωνιστεί σε εθνικές κατηγορίες με τη φανέλα της Αθηναίδος, είμαι και κυψελιώτης πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, δηλαδή, το σπίτι μου είναι 300 μέτρα από το γήπεδο αυτό, οπότε νιώθω πάρα πολύ οικεία. Νιώθω σαν να γυρίζω σπίτι μου. Όχι ότι στις προηγούμενες ομάδες δεν ένιωθα καλά, αλλά είναι πάντα αλλιώς το να είσαι στην ομάδα της περιοχής σου. Μια ομάδα, μάλιστα, η οποία στο παρελθόν έχει διακριθεί και έχει περάσει ιστορικές στιγμές σε αυτό το γήπεδο, έχοντας συσπηρώσει παλιότερα όλη την Κυψέλη γύρω της. Άγχος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία από την πρώτη στιγμή. Άψογη με τον πρόεδρο, τον Αλέξανδρο Κινδυλίδη. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μου έχει δώσει εν λευκό τα κλειδιά, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις επιλογές μου, και αγωνιστικές και οργανωτικές. Το ίδιο ισχύει για τη συνεργασία μου και με τον προπονητή. Έχω γνωρίσει έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Θανάση το Γάκη, με σύγχρονες ιδέες, νέο άνθρωπο, και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά. Έχοντας πάντα, όπως όλοι βέβαια, στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε με τον COVID και να μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο όπως όλοι το θέλουμε, χωρίς περιορισμούς, με κόσμο, που μας λείπει πάρα πολύ ο κόσμος από τα γήπεδα. Και να σου πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να φάμε υπερόπτης, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μου φέτος. Η Αθηναίδα θα πάει καλά, αρκεί να μπορέσουμε να παίξουμε. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τις ομάδες. Προς το παρόν πηγαίνουμε με το καλό σενάριο, θα ξεκινήσουν τα πράγματα. Από εκεί πέρα όμως, πόσο εύκολο είναι τώρα να γίνει και ένας σωστός προγραμματισμός, Μιχάλη? Βέβαια, εμείς βλέπουμε ότι έχετε κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό μπαζάρι. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όλα αυτά δίνουν ένα επιπλέον ίσως βάρος σε εσάς. Μια επιπλέον δυσκολία που δεν την είχατε τα προηγούμενα χρόνια, όπως φυσικά και καμία ομάδα. Ισχύει, είναι αλήθεια αυτό, ότι μας δημιουργεί διάφορες σκέψεις και διάφορα εναλλακτικά σενάρια τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, όσον αφορά τον προγραμματισμό που ανέφερες, γενικά είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να προσέχω την τελευταία λεπτομέρεια στη δουλειά μου. Είμαι τελειομανής, είμαι ψυχαναγκαστικός. Τη μέρα δηλαδή που συμφώνησα με την Αθηναίδα ήταν η ίδια μέρα που παρέδεσα έκθεση, την είχα ήδη έτοιμη. Και ήταν και γι' αυτό, άμα δείτε την δραστηριότητα της ομάδας και μεταγραφικά και οργανωτικά, οργίασε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, που συνήθως είναι οι μήνες που οι ομάδες κάνουν διακοπές, να το πω έτσι. Ήταν γιατί είχαμε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μας και ευτυχώς, με τη βοήθεια του Προέδρου, μπορέσαμε και τα υλοποιήσαμε κατά 99%, μπορώ να πω, και αυτή την εβδομάδα ίσως να έχουν γίνει και 100% τα πλάνα μας. Τώρα, στόχος για τη νέα σεζόν? Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια. Ειδικά όταν είναι η διάζουσα η κατάσταση και μια ομάδα με τόσους καινούριους παίχτες, οι στόχοι καθορίζονται μόλις δεις την ομάδα να παίζει στο γήπεδο. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική σε άνθρωπους που μπορεί να είναι πιο ενθουσιώδεις ή δεν ξέρω να βλέπουν κάτι καλύτερα από μένα, γιατί είμαι και μικρός, είμαι νέος στον χώρο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τη στιγμή που η ομάδα μας κάνει την πρώτη προπόνηση σήμερα για στόχους. Δηλαδή, να πω τι, ότι πάμε για πρωτάθλημα? Δεν μπορώ να το πω. Δεν έχω δει τα παιδιά να αλλάζουν 10 πάσεις όλοι μαζί. Έχουμε 11 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Θα περιμένουμε να τους δούμε λίγο, να δούμε τα πρώτα φιλικά. Μη σου πω να δούμε και τα μάτια του κυπέλου. Και μετά θα μπορούμε να μιλήσουμε για στόχους, για να είμαστε και ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο σε αυτό που θα πούμε σαν στόχους. Αλλά σίγουρα ότι σε μια ομάδα όπως αυτή οι φιλοδοξίες είναι υψηλές και την κάνουν και τις κάνουν υψηλότερες οι παίχτες που έχουμε φέρει, που είναι προσωπικότητες και είναι παίχτες που είναι έμπειροι από την κατηγορία, κακά τα ψέματα. Δεν είναι στοιχήματα. Έχουμε φιλοδοξίες. Αυτό θα πω για τώρα, ότι έχουμε φιλοδοξίες.